παρακαλώ. Πίσω από εύηχους όρους, ακαδημαϊκή αριστεία, ερευνητική καινοτομία, εξωστρέφεια, αυτονομία και άλλες φιωριτούρες, διακρίνονται ξεκάθαρα οι στόχοι της νέας μεταρρύθμισης που συνιστούν μεγαλύτερη πρόσδεση με τις επιχειρήσεις και γρηγορότερα κέρδη σε βάρος της γνώσης και της έρευνας, σε βάρος των αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στόχοι βέβαια που προϋποθέτουν ένα πιο επιθετικό αυτόνομο πανεπιστήμιο της αγοράς, με δομή, λειτουργία που παραπέμπει σε μεγάλη επιχείρηση, με οριζόντια και καθετοποιημένα τμήματα ανάλογα το τι απαιτεί η αγορά, με διαφοροποιημένο πελατολόγιο, με επιχειρηματικά project, με αντίστοιχη διοίκηση και δείκτες απόδοσης, και όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να παρέχουν πτυχία χωρίς επαγγελματικό αντίκρισμα. Αυτό είναι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και για να το πετύχει αυτό, επιχειρεί να αποσπάσει τη συνένεση κυρίως των φοιτητών με επιχειρήματα του στυλ «θα χάσουμε το τρένο της ψηφιακής εποχής, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της πράσινης οικονομίας». Και όπου δεν πίπτει ο λόγος, πίπτει ράβδος. Όταν δεν πείθονται οι αντίθεση, φοιτητές με το καλό αναλαμβάνει δράση η πανεπιστημιακή αστυνομία και οι εισαγγελείς, όπως πρόσφατα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ποινικοποιώντας αγώνες. Το υπερόπλο της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον το παρουσιάζει, για να δικαιολογήσει αυτόν τον πραγματικά σκουριασμένο εξυγχρονισμό, είναι η επίκληση στην αριστεία, στην καινοτομία, την έρευνα και την εξωστρέφεια. Ντύνουν δηλαδή τις αντιδραστικές οπισθοδρομικές αλλαγές με ένα ωραίο περιτύλιγμα, ωραίες λέξεις, τις οποίες αν κάποιος δεν ξέρει για ποιο λόγο τις επικαλούνται, θα νομίζω ότι πρόκειται για κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ καλό που πρέπει να στηριχθούν. Λέξεις όμως που έχουν κακοποιηθεί και καταλήγουν να είναι συνώνυμες με τον ανελαίητο ανταγωνισμό, με όρους street fighting και όχι με όρους fair play, με την εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ, εν τέλει με την επιβίωση λίγων, όσοι άντεξαν δηλαδή, και των εκλεκτών, όσοι είχαν τα μέσα για να αντέξουν. Σημασία δεν έχει πλέον για τον ακαδημαϊκό αν θα υπηρετεί τις ανάγκες ενός σύγχρονου πανεπιστημίου, του ερευνητή αν θα παράγει νέα γνώση για να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου, να έχουν όλοι πρόσβαση στη δωρεάν υγεία, στο φάρμακο, στην προληπτική υγεία, στην αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων για την έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, για την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αν τελικά εφαρμόζει τις πρωτοποριακές ιδέες που τους επιβάλλει η αγορά εργασίας του καπιταλιστικού μεσαίωνα. Δεν είναι τυχαίο τη στιγμή που λείπει εκπαιδευτικό προσωπικό, η φοιτητική μέρημνα που υποβαθμίζεται, οι βιβλιοθήκες να απαξιώνονται, η κυβέρνηση να αξιοποιεί διάφορα εργαλεία χειραγώγησης και ενσωμάτωσης ακαδημαϊκών και ιδιαίτερα των φοιτητών. Θα χρηματοδοτήσει τα κέντρα αριστείας μέσω της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για λιγοστούς επιστήμονες που θα στελεχώνουν την ελίτ των επιχειρηματικών ομίλων και την καινοτομία στην έρευνα με συνολικό ποσό, παρακαλώ, 604 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μάθουν οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές, οι φοιτητές, να δουλεύουν στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας. Μιλάτε για τους άριστους. Και την ίδια στιγμή αρνηθήκατε στους άριστους φοιτητές ιατρικής να πάρουν μέρος στην ακρόαση των φορέων για το νομοσχέδιο, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Επικαλείστε την αριστεία, εννοώντας στην πράξη την αριστεία πληρωμένη από το πορτοφόλι του μπαμπά. Το γνωστό ιδεολόγημα του συστήματος περί αξιών που πρέπει να αμείβονται και ανάξιων που πρέπει να μένουν πίσω. Το απέδειξε η κυβέρνηση με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής, όπου στο όνομα της αριστείας απέκλεισε χιλιάδες μαθητές από κάποια σχολή, ενώ όσοι έχουν να πληρώσουν 4 και 5.000 ευρώ το χρόνο στα κολέγια θα αποκτούν πτυχία και μάλιστα ισότιμα. Το βέβαιο είναι ότι τα κριτήρια αριστείας που θα ισχύσουν στην οποιαδήποτε μορφή τους θα προωθούν την επιχειρηματική δράση του ΔΕΠ, θα εδραιώνουν το ρόλο του καθηγητή μάνατζερ επιχειρηματία, θα επιβραβεύουν την προσέλκυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, την παραγωγή εμπορικής αξίας και την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και θα τιμωρούν, αν δεν ποινικοποιούν και μέσω του νέου πειθαρχικού, την διαφορετική άποψη, τη διαφορετική στάση.
Η δε καινοτομία, την οποία συνεχώς επικαλείστε, δεν έχει καμία σχέση με τη μετατροπή μιας νέας ιδέας σε πρωτοποριακή ανακάλυψη που να ικανοποιεί σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, αλλά τη μετατροπή των ιδεών σε επιχειρηματικές business. Τα όποια ερευνητικά προγράμματα προκηρύσει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και άλλοι φορείς βέβαια, προϋποθέτουν συνεργασία των πανεπιστημίων με επιχειρήσεις. Είναι γνωστό ότι εργαστήρια του Δημόσιου Πανεπιστημίου με όλες τις υποδομές και τα μέσα προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικούς φορείς, ακόμα και για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, όπως προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια ξεπλήματος στην κυριολεξία των υπεριαλιστικών οργανισμών. Καμιά δουλειά δεν έχει ένας δολοφονικός υπεριαλιστικός οργανισμός με τη γνώση και την έρευνα που εξ ορισμού από τη σκοπιά των εργαζομένων πρέπει να υπηρετούν την κοινωνική πρόοδο και όχι την κόλαση του πολέμου και τη δυστυχία της προσφυγιάς. Επιστρατεύονται ακόμα και Πριτάνης για να προωθήσουν τις απαιτήσεις του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όπως τα βιομηχανικά διδακτορικά που θα χρηματοδοτηθούν αδρά με 36 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκομψης και Ιδιωτικές Χρηματοδοτήσεις, την απαλλαγή των ειδικών λογαριασμών από το Δημόσιο Λογιστικό, συνυπολογισμό στην αξιολόγηση της εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, η συμβολή στη δημιουργία εταιριών τεχνοβλαστών, ελκυστική φορολογική πολιτική για επιχειρήσεις που επιλέγουν να συνεργαστούν με πανεπιστήμια στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών. Ερώτημα. Η ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών, κερδοφόρα δραστηριότητα των πανεπιστημίων που βασίζονται στην καινοτομία, είναι ευκαιρία για το πανεπιστήμιο και τους νέους ερευνητές? Όχι. Το πανεπιστήμιο αναλαμβάνει όλο το ρίσκο του νέου προϊόντος ή της υπηρεσίας που συνιστά την καινοτομία, και μόλις το προϊόν, υπηρεσία ή υπηρεσία να αποδειχθεί ότι είναι ανταγωνιστικά και έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, ο ιδιώτης ανακεφαλαιοποιεί το μερίδιό του και τελικά παίρνει στα χέρια του μια έτοιμη και δοκιμασμένη επιχείρηση. Το πανεπιστήμιο στην πράξη τζογάρει αποθεματικά και χρηματικά ποσά για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία θα έπρεπε να προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας και της έρευνας, των φοιτητών και των μορφωτικών τους αναγκών. Η επιχειρηματική δράση μέσω τέτοιων εταιριών, στο όνομα της καινοτομίας που περνά μέσα από τους ειδικούς λογαριασμούς, χτίζει ένα πολυπλόκαμο σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης επιχειρηματιών και διδασκόντων, που οδηγεί σε αλωτρίωση συνειδήσεων. Υποστηρίζουν, συντηρούν και γιγαντώνουν την επιχειρηματικότητα. Μα στο όνομα της καινοτομίας δεν ζήσαμε τον πόλεμο της πατέντας για τη μοιρασιά της πίτας στην αγορά εμβολίων και το πλήρωσαν πολύ ακριβά οι λαοί. Εκατομμύρια τα θύματα της πανδημίας εξαιτίας του αδυσόπιτου ανταγωνισμού των φαρμακοβιομηχανιών και του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας, όπου το δικαίωμα σε δημόσια δωρεάν υγεία αποτελεί διαχρονικά άγνωστη λέξη. Όλα τα παραπάνω λοιπόν είναι αυτά που εμποδίζουν την ανάπτυξη της έρευνας με κριτήριο τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Και πιθανά να αναρωτηθεί κάποιος, μήπως τελικά φοβάστε την αριστεία και την καινοτομία, τα αποτελέσματα της έρευνας στην τεχνολογική επανάσταση? Όχι βέβαια. Δεν κινδυνεύουμε από την τεχνολογία, ούτε από τους άριστους και τις καινοτομίες, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή τους. Αυτή η αξιοποίηση δεν είναι μονόδρομος για τον άνθρωπο, είναι μονόδρομος μόνο για το κεφάλαιο. Γι' αυτό και το ΚΚΕ, απορρίπτοντας το νέο νόμο πλαίσιο ως αναχρονιστικό, σκουριασμένο, αντιδραστικό, καταθέτει τη δική του πρόταση για το σήμερα και για το αύριο. Πρόταση ρεαλιστική, σύγχρονη και δίκαιη. Αφορά ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο στα πλαίσια μιας πραγματικά ενίας εκπαίδευσης ανωτέρου επίπεδου, με εξασφαλισμένη την απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών, χωρίς ταξικούς φραγμούς, δωρεάν σύντηση, στέγαση, συγγράμματα, μεταφορές, ιατρική, περίθαλψη, ψυχαγωγία για όλους τους φοιτητές, και ειδικά να εξασφαλίζεται η απαραίτητη γνώση, έτσι ώστε το πτυχίο να αποτελεί το μοναδικό εισιτήριο και κριτήριο για τη σύνδεση με το επάγγελμα, χωρίς άλλους φραγμούς και αστερίσκους, σεμινάρια, πιστοποιητικά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, που τελειωμό δεν έχουν, και τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, την εξασφάλιση μόνιμη και σταθερή δουλειά. Λογαριάσατε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, χωρίς τον ξενοδόχο. Η νέα γενιά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, θα στείλουν το νομοσχέδιό σας εκεί πραγματικά που του αξίζει.
Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή που στο σκουπιδροντενικέ της ιστορίας. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχουν γνώση οι φύλακες. Οι πασπουδαστικοί και οι κνές στα πανεπιστήμια θα το περιποιηθούν δε όντως. Μια πρώτη γεύση την πήρατε με τις φοιτητικές εκλογές και τη μεγαλειώδη νίκη της πασπουδαστικής. Να δεις τι σου έχω για μετά όμως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.